Τώρα πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας είναι μαζί μας απόψε στο κεντρικό δελτίο. Καλησπέρα κύριε Λέκα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Και αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον οι άνεμοι θέτουν σε επιφυλακή αναταχτά χρονικά διαστήματα τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Δεν ξέρω αν αυτή η εβδομάδα θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα όσον αφορά τα νεμολογικά στοιχεία για την Κρήτη. Κοιτάξτε, τα νεμολογικά θα έλεγα δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Γιατί τώρα πλέον οι άνεμοι από σήμερα κιόλας, οι βόρειοι, από χθες μάλλον, άρχισαν να εμφανίζουν μείωση, είναι αρκετά εξασθενημένοι και σήμερα γύρισαν δυτικοί. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να υπάρχει προσοχή, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μια φωτιά η οποία θα γίνει σε ένα πεδίο δημιουργεί δυναμικές εντός του πεδίου ακριβώς λόγω της θερμότητας που παράγεται. Βέβαια, επιδεινώνεται πάρα πολύ η κατάσταση όταν έχεις και ένα ανεμολογικό πεδίο από συνοπτική κατάσταση. Τότε τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολύ χειρότερα. Άρα αυτή η εβδομάδα δεν είναι μια εβδομάδα συναγερμού με βάση τα στοιχεία που είχαμε όσον αφορά τον καιρό την προηγούμενη εβδομάδα, που ήταν μια δύσκολη εβδομάδα και για την Κρήτη. Τώρα, ακριβώς. Επειδή είμαστε μπροστά. Ναι. Ανεμολογικά τουλάχιστον είναι ήπια, γιατί από την άλλη πλευρά θα δούμε τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, ιδιαίτερα στο επόμενο διήμερο. Κάτι που προφανώς και αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας, γιατί όσο ξηραίνεται η καύσιμη ύλη, τόσο και ο κίνδυνος επέκτασης φωτιάς γίνεται μεγαλύτερος, όπως είπαμε. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει προσοχή. Βεβαίως. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, κύριε Λέκα, είδαμε κάποια στοιχεία που έδειχναν ότι ενδεχομένως να έχουμε μία νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι δεδομένη αυτή την εβδομάδα και κατά πόσο θα επηρεάσει την Κρήτη. Ναι, θα μας επηρεάσει και εμάς. Θα έλεγα ότι είναι ήπια γενικά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεν είναι εκείνη η οποία εν αρχή φάνηκε, όπου η εισβολή αυτή η θερμή που θα προκαλούσε αυτό το έντονο κύμα ζέστης θα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Παρ' όλα αυτά αναστράφηκαν λίγο τα πράγματα. Φαίνεται ότι είναι ήπια, θα λέγαμε, αυτή η θερμή εισβολή και ευτυχώς ναι μεν θα δώσει υψηλές θερμοκρασίες, αλλά η πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, θα έχει σαν αποτέλεσμα κατά κάποιο τρόπο να εκτονώνει την κατάσταση, λίγο να νιώθουμε λίγο ευχάριστα. Άρα μας λέτε ότι η ημέρα θα είναι κάπως δύσκολη με τη θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της να φτάνει πού? Από αύριο τουλάχιστον, αλλά και για την Πέμπτη, αναμένεται ότι θα κυμαίνεται στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, αν και θα υπάρξουν βέβαια και περιοχές οι οποίες θα δείξουν υψηλότερες τιμές, αλλά καθαρά λόγω τοπικών παραγόντων, φτάνοντας στους 35 και 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτό θα είναι για το διήμερο, αλλά για το βράδυ οι θερμοκρασίες πέφτουν. Και να σας πω δύο εκπληκτικά νούμερα, γιατί πολλές φορές παρουσιάζουμε μόνο τα μέγιστα, χωρίς να βλέπουμε και την άλλη πλευρά των ελάχιστων. Έκπληξη προκάλεσε και το σημερινό πρωινό 16 βαθμούς Κελσίου είχε στο Ηράκλειο, στην περιοχή του αεροδρομίου Ηρακλείου, δηλαδή το ανατολικό Ηράκλειο, είχε 16 βαθμούς ελάχιστα στο πρωί. Σας πληροφορούμε ότι το αντιληφθήκαμε στη διάρκεια της νύχτας αυτό που λέτε, ακριβώς, κύριε Λέκα, και πραγματικά είναι ένα εντυπωσιακό στοιχείο. Στην καρδιά του καλοκαιριού, τις πρώτες πρωινές ώρες, η θερμοκρασία να θυμίζει φθινόπωρο προς χειμώνα. Λίγο φθινόπωρο. Ναι, αλλά σας πω ένα ακόμα πιο έντονο. Στο οροπέδιο Λασιθίου η θερμοκρασία έπεσε στους 7 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για χειμώνα. Νομίζω δεν είναι όμως κάτι το οποίο δεν συμβαίνει για τις περιοχές αυτές, γιατί και δεν ήταν οι μόνες. Φαντάζομαι ότι και σε άλλες περιοχές, άσχετα αν είδαμε στα Νόγια τους 18 ή είδαμε στη Σαμαριά πάλι τους 16 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά θα υπήρξαν περιοχές όπου δεν υπάρχουν φυσικά οι σταθμοί να μετράνε, όπου το θερμόμετρο σίγουρα θα έπεσε κάτω από τους 15 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα φυσικά να γίνεται η αίσθηση ψύχους να είναι πολύ πιο αισθητή. Πάντως είναι πραγματικά εντυπωσιακά αυτά τα δύο στοιχεία που μας δώσατε, και οι 16 βαθμοί το πρωινό στο Ηράκλειο, αλλά και οι 7 βαθμοί στη διάρκεια της νύχτας στο οροπέδιο Λασιθίου. Τώρα, επειδή έχουμε μπροστά μας το πρώτο Σαββατοκύριακο που ένας μεγάλος αριθμός αδειούχων θα μπει στη διαδικασία επιστροφής, φαίνεται να δημιουργεί κάποιο πρόβλημα ο καιρός? Όχι ιδιαίτερο. Παρά το γεγονός ότι περιμένουμε την Παρασκευή, μάλλον την Πέμπτη το βράδυ κιόλας, να γυρίσουν ξανά οι βοριάδες, επανέρχεται λίγο ετησίας, αυτή, δηλαδή το γνωστό Μελτέμι.
επανέρχεται, αλλά έρχεται πολύ πιο ήπια, ευτυχώς, θα ενισχύσει τους βοριάδες λίγο, θα χαλάσει τις θάλασσες, αλλά όχι τόσο έντονα όσο έγινε πριν το 15 Αύγουστο, όπου οι θάλασσες με τον κυματισμό δεν ήταν προσβάσιμες στα βόρεια και είδαμε και πολύ ενισχυμένες εντάσεις στο νότο. Δεν θα είναι έτσι τα πράγματα, θα είναι πιο ήπια. Φυσικά θα προκαλέσει κυματισμό στο βόρειο παράκτιο μέτωπο. Ελπίζω ότι δεν θα είναι τόσο έντονος. Αλλά και στο νότο θα δούμε τους ανέμους λίγο πιο ενισχυμένους, φτάνοντας στα 5 και τοπικά 6 μποφόρ εξαιτίας του ότι γίνονται καταβάτες. Την ίδια ώρα όμως θα δούμε και κάμψη της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες τιμές θα επιστρέψουν κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα από το Σάββατο και την Κυριακή θα τους δούμε στους 28 με 30, όπως ήταν και το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Και το βράδυ βέβαια αρκετή δροσιά. Και όπως είπαμε, σε κάποιες περιοχές η δροσιά αυτή θα μετατρέπεται έτσι και σε λίγο ψύχρα. Επειδή αντιλαμβανόμαστε και θα κλείσω με αυτό το ερώτημα, ότι ο Αύγουστος είναι και ο μήνας των μελτεμιών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι με αυτήν την άσχημη κατάσταση που βιώσαμε και σε συνδυασμό με τις φωτιές, αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχει περίπτωση να τη δούμε ξανά μέχρι το τέλος του Αυγούστου? Το φθινόπωρο βεβαίως μας δίνει κατά καιρούς υψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Ούτως ή άλλως εδώ η καλοκαιρινή μας περίοδο έχει επεκταθεί και είναι και από τουριστικής πλευράς θα λέγει κανείς ότι είναι ευχάριστο. Ο ετησίας, δηλαδή το μελτέμι, κάνει την εμφάνισή του, αρχίζει από το Μάιο και κάνει κατά περίοδους την εμφάνισή του, κορυφώνοντας θα λέγαμε τις εντάσεις του τον Αύγουστο, και γι' αυτό έτσι και ο κόσμος έχει αποτυπώσει στη σκέψη του ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας των μελτεμιών. Παρ' όλα αυτά δεν δείχνει ιδιαίτερες εντάσεις. Φέτος βέβαια πρέπει να πω ότι τα μελτέμια ήταν σε υστέρηση, γι' αυτό και άλλωστε είδαμε και τόσο υψηλές θερμοκρασίες ακόμα και στο νησί μας. Είναι από τις χρονιές που συμβαίνει αυτό το πράγμα και η επαναφορά του τώρα έχει σαν αποτέλεσμα να αποβάλει τη θερμότερη αέρια μάζα. Δείχνει ότι η θερμή αέρια μάζα παραμένει μέχρι τουλάχιστον και το τρίτο δεκαήμερο της αρχής τουλάχιστον, τρίτου δεκαημέρου του Αυγούστου, ήπια όμως, χωρίς να δείχνει συνθήκες καύσωνα, και το μελτέμι κατά κάποιο τρόπο να είναι και πάλι σε υστέρηση. Θα δούμε βέβαια νεότερα δεδομένα, αλλαγή στο σκηνικό του καιρού όσον αφορά βροχές που τις έχουμε δει άλλες φορές Αύγουστο, δεν δείχνει προς το παρόν και μάλλον θα κυλήσει ήπια, θα λέγαμε, και το υπόλοιπο του Αυγούστου, τουλάχιστον για το νησί μας. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.